Έχουμε το 78% για την ακρίβεια. Προηγείται ο κύριος Μπάιντεν με μια διαφορά 130.000 ψήφων, 1,4%. Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό που απομένει είναι μεγάλο, να θυμίσω ότι εάν ο κύριος Μπάιντεν κερδίσει τη Φλόριντα, τα πράγματα καθίστανται δύσκολα για τον κύριο Τραμπ. Είναι μια από τις μεγάλες πολιτείες, είναι 29 εκλέκτορες, μια από τις μεγάλες πολιτείες που ήταν αμφισβητούμενες. Κανείς δεν ήξερε πού θα καταλήξει. Και δεν είχε την πολυτέλεια να τη χάσει. Αν τη χάσει, να το πούμε πρακτικά, θα πρέπει μετά ο Τραμπ να κερδίσει πολιτεία την οποία είχαν οι Δημοκρατικοί, που είναι πλέον πολύ δύσκολο. Να κερδίσει όλες τις άλλες αμφισβητούμενες πολιτείες. Δυσκολεύουν τα πράγματα. Είμαστε στο 78%, επαναλαμβάνω, των ψήφων. Δεν είναι μεγάλη διαφορά. Όχι. Έτσι, ανάμεσα στους δύο. Είναι μια πολιτεία για την οποία λέγαμε από την αρχή ότι θα πάει με πολύ κλειστές διαφορές. Πηγαίνει με πολύ κλειστές διαφορές. Δεν μπορούμε να ξέρουμε από εδώ, από την Ελλάδα, ποιες περιοχές της πολιτείας έχουν καταμετρηθεί και ποιες όχι. Πηγαίνει γρήγορα όμως, έτσι. Ωραία. Αποτελέσματα έχει όμως και ο Μιχάλης Ιγνατίου, από ό,τι με ειδοποιούν. Και να συνδεθούμε μαζί του για να τον ακούσουμε, λοιπόν. Μιχάλη. Λοιπόν, έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα για την πολιτεία του Οχάιο. Οχάιο, που είναι επίσης σημαντική. Στο 20% ο Biden έχει 64,5 και ο Τραμπ έχει 34,5 και έχουμε μία αλλαγή στην Τζόρτζια. Ο κύριος Τραμπ προηγείται με 2.500 ψήφους, 50% με 49%. Στη Φλόριντα, σας τα είπε ο Κώστας, η διαφορά πλέον είναι 0,6%. Έτσι. 60.000 ψήφοι. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Έχει 4.758.000 ο κύριος Biden και έχει 4.693.000 ο κύριος Τραμπ. Αλλά το φαντάζομαι, Ohio, Μιχάλη, λοιπόν, ότι μπορεί να έχουμε τελικό στη Φλόριντα σε λίγες ώρες, έτσι. Ναι, διότι έχουμε φτάσει ούτε ώρες, διότι έχουμε φτάσει πλέον στο 78%. Και δίνουν τα αποτελέσματα πάρα πολύ γρήγορα. Επίσης, το Οχάιο δίνει αποτελέσματα πολύ γρήγορα, όπως σας είπα. Εκεί και αυτή είναι μια πολιτεία που θα την παρακολουθούμε όλο το βράδυ. Έχει μια διαφορά ο κύριος Μπάιντεν αυτή τη στιγμή 300.000 ψήφους. Και είναι, Μιχάλη, στο 21%. Ανέβηκε πολύ γρήγορα η ενσωμάτωση. Ναι, ναι, ναι. Πολύ γρήγορα η ενσωμάτωση, Κώστα, στο Οχάιο και σε άλλες πολιτείες. Τώρα θέλω, έτσι, περιμένουμε ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει στην Πενσιλβάνια. Επίσης, έχουμε έκκληση από τον γιο του Τραμπ, από την κόρη του Τραμπ, από τον κύριο Ομπάμα, από το επιτελείο του κύριου Μπάιντεν, μη φεύγετε από τις ουρές. Όσοι είσαστε στην ουρά και θέλετε για να ψηφίσετε, αν και έκλεισαν οι κάλπες, μείνετε εκεί, διότι θα ψηφίσετε. Μάλιστα.